Γεια σας! Γεια σας, take it serious. Αυτό είναι το Mondo Speed K. Καταρχήν σου είπα και λες το ξέρεις το μοντέλο. 875 λέει. Και 87S. S είναι ή 5. S είναι. S. Μπαμπά θα έρθεις να κάνεις unboxing. Όχι. Γεια σας, take it serious. Αυτό είναι το Mondo Speed K 87S. RGB μηχανικό πληκτρολόγιο. Είναι το τρίτο πληκτρολόγιο της Mondo Speed που παρουσιάζουμε. Το κλασικό κουτί. Εδώ μας λέει χαρακτηριστικά στα Ιαπωνέζικα. Μπορείτε να το βρείτε στο GearBest. Εμείς έχουμε το μοντέλο με τα blue switches, το οποίο είναι στα 50 ευρώ και είναι άσπρο. Βγαίνει και με red switches στα 45 ευρώ αυτή την περίοδο. Blue είναι πιο πολύ τζίκι τζίκι και για πιο πολύ gaming. Τα άλλα είναι πιο ήσυχα. Μία εγγύηση λογικά εδώ πέρα. Manual στα Κινέζικα και Αγγλικά και Γερμανικά για τους πολύγλωσσους. Είναι όλο άσπρο. Αλαφρύ. 750 γραμμάρια είναι. Ναι. Τι είναι αυτό. Α, έχει έρθει εκεί. Είναι compact, δεν έχει τα... το numpad εδώ πέρα. Το χαρακτηριστικό είναι ότι έχει... ότι είναι RGB όλο. Και αν παρατηρήσετε, εδώ κάτω έχει λεντοτενία. Είναι όλο έτσι αυτό το πλαστικό γύρω γύρω, το οποίο είναι λεντοτενία και από εδώ και από εδώ. Δηλαδή στην ουσία δεν είναι μόνο από κάτω τα ηλεκτρικά, αλλά είναι και από κάτω από εδώ. Βγάλω αυτό. Μπλε διακόπτες. Ούτε μου blue switches. Όπως είπαμε βγαίνει και σε έκδοση με red switches. Έχει και ποδαράκια πίσω. Μπορείς να το δεις αυτό. Κάνει μια κοιλιά στη μέση. Έχει πιο εργονομικό σχεδιασμό. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει το... το Palm Rest για να μην είναι έτσι ή να είναι ίσια, το κάνει έτσι ώστε αυτή εδώ η κούρβα να βολεύει περισσότερο στα χέρια. Φοβερό feeling έχει. Η επαναφορά είναι εξίσου καλή. Και μου φαίνεται όλο ότι είναι πολύ cute, έτσι, μαζεμένο. Το CK108 είναι πιο μεγάλο, πιο γομάρι δίπλα σε αυτό. Και το CK104. Ναι. Πώς το βλέπεις ρε Δημήτρη? Μεταλλική επιφάνεια, με κάποιες βίδες ενδιάμεσα. Πλαστικό από κάτω και το... και στην ουσία είναι διάφανο για να φαίνεται όλος ο φωτισμός από εδώ μέχρι και κάτω. Εδώ είναι και η ένωση, το καλώδιο. Το καλώδιο και αυτό, πολύ καλή ποιότητα. Επιχρησιμένο δεν φαίνεται να είναι. Α, είναι, ναι, είναι. Έλα, 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 έλα. Πόσο είναι, πόσο μετρήνει. Θα δούμε. Έχει και βέλκρο. Ενωμένο πάνω στο καλώδιο. Είναι κοντά στο... 2 μέτρα. Άντε πάλι. Σου έχω πει ότι αυτό δεν είναι 2 μέτρα. Εντάξει. Τι 2 μέτρα, αετός είμαι. Να έχω 2 μέτρα χέρια. Σου σκάσω μία... 1,5 μέτρο. 1,5 μέτρο είναι. Ό,τι κάνουν. 1 μέτρο είναι. Τι λες ρε Αλέξη. 1,5 μέτρο. Κάτσε ρε. Να δούμε. Αλέξη ούτε καν. Δηλαδή εσύ πόσο είσαι. 1,70 κάτι. 1,79. Είναι μακρύ ρε. Είναι σαν εμένα είναι. Ένας Αλέξης είναι. Δηλαδή ένας Αλέξης χωράει εδώ πέρα. Γιατί είσαι με το κοντομάνικο. Γιατί είναι καλοκαίρι είναι Δημήτρη. Καλοκαίρι είναι. Καλοκαίρι. Μετρήσαμε λοιπόν και πόσα μέτρα είμαι. Με το καλώδιο. Άρα το μήκος του καλωδίου είναι όσο είναι το ύψος του Αλέξη. Ένας Αλέξης είναι. Δηλαδή γύρω στα 1,78. Μπράβο Δημή, νόμιζα θέλεις με αλλαγή και θα σου πετούσα όλο το τέτοιο πάνω τα. Ματ είναι τα πλήκτρα. Είναι ματ, ναι. Πανέμορφα τα πλήκτρα, πραγματικά. Έχουν ένα γκρι χρωματισμό τα γράμματα. Πολύ διακριτικό. Ο οποίος φυσικά ανάβει με το LED. Έχει multimedia keys στα F. Με το function και τα F κουμπιά. Ναι, μου αρέσει πολύ που έχει τέτοια μια περίεργη γραμματοσυρά. Βλέπεις το αλφα π.χ. Πολύ όμορφη γραμματοσυρά, δεν έχει ελληνικούς χαρακτήρες, είναι όλο universal, αγγλικό. Αυτά είναι τα πλήκτρα που ελέγχουμε τα LEDs. Με το FN και τα κουμπιά αυτά, θα τα δούμε μετά. Αυτό είναι το CK108. Στις ίδιες διαστάσεις μεν. Αλλά λείπει αυτό, το numpad. Και τα δύο είναι πολύ καλές επιλογές. Προσωπικά, εμφανισιακά, μου αρέσει περισσότερο το K87S. Αυτό, σου αρέσει περισσότερο. Ναι, είναι πιο καγκούρικο, πιο ωραίο. Ω, κάτι κάνει, Δημήτρη, κάτι έκανε!
Το μηχανάκι! Έχει διαφορετικό χρώμα. Φαντάζομαι μπορείς να το ρυθμίσεις. Α, περνάει και από κάτω, ε. Βλέπεις, αυτό σου λέω, ότι νύχτα αυτό θα φαίνεται όλο κάτω. Λοιπόν, να πω εγώ ότι στην κάμερα φαίνεται ότι αναβοσβήνουν τα LEDs. Αλλά είναι λόγω φακού. Κανονικά το βλέπουμε ότι είναι μόνιμα αναμένο το φως, δεν αναβοσβήνει. Για να δω στο μάτι σου, ανθρώπινο μάτι δεν είναι έτσι. Ωραία. Μην μας γράψει κανένας από κάτω. Τα φώτα δεν είναι αναμένα. FN και αυτό αλλάζει. Στα τέτοια εδώ πέρα έχει FPS, Crossfire ξέρω εγώ ή. RPG. LOL ξέρω εγώ, Race με αμάξια. Για βάλε. Αυτό είναι το FPS τώρα. Βελάκια και το WASD. RGB. Αυτό ναι. Ξέρω από τα άλλα ότι με το FN και με αυτό βγαίνει πιο γρήγορα. Ξέρω εγώ. Έχει πολύ δυνατό φως ρε. Ναι πεις. Αυτό είναι το πιο χαμηλό που έχει και αυτό είναι το πιο δυνατό. Έχει πολύ δυνατό φως. Βλέπεις. Εγώ λάμπω, δεν λάμπω. Ε. Τι άλλο έχει. Α, είναι αυτό που γράφεις όπου θες. Εμφανίζονται αυτά που πατάς. Κοίτα εδώ! Φως, η φωτιά η ίδια. Η κοκκινίλα. Αυτό είναι ένα σαν λάβα φάση. Με τα βαλάκια αλλάζει από πού θα πηγαίνει. Τώρα πηγαίνει έτσι, κατάλαβες. Εδώ αλλάζει την ταχύτητα. Ωπ, τρέχει πολύ αυτό ρε. Θα μίλωσέ το. Τέτρις. Εδώ είναι, πατάς το ένα και εμφανίζονται τα γύρω. Ωραία. RGB Wave. Αυτό πάει πιο αργά. Μπορεί να μείνει και έτσι, βλέπεις. Α, τελείως σταθερά. Ναι, καλή φάση αυτά. Άμα θες γίνεται και έτσι. Αυτά είναι με το Insert. Με το Delete τι κάνει. Α, με το Delete αλλάζει χρώματα. Ωραίο. Α, με αυτό αλλάζει το κάτω. Α, κοίτα ρε. Μπορείς να το βάλεις σε άσπρο. Βάζω ας πούμε αυτό άσπρο και το άλλο κόκκινο. Όχι, άσπρο και το άλλο. Α, μπορείς να το απενεργοποιήσεις άμα θες. Α, μπορείς να το κάνεις έτσι. Που κάνει, πάει γύρω γύρω βλέπεις. Ε. Γύρω γύρω. Και πάει και πιο γρήγορα ε. Ναι. Έχει και άλλα χρώματα. Να. Μπορείς να το κάνεις σαν να είναι αμάξι, ξέρω εγώ από κάτω, βλέπεις. Νομίζω ότι αυτό είναι το άσπρο, Δημήτρη. Τώρα είναι όλα άσπρα. Στην ουσία μπορείς να βάλεις ό,τι χρώμα θες από πάνω και ό,τι θες από κάτω. Είναι δύο φορές καλύτερα στο να φτιάξεις ένα δικό σου χρωματισμό. Ναι ρε, εντάξει. Μπορείς να πας και αυτό έτσι, να βλέπεις. Ό,τι θες το κάνεις ρε. Α, τώρα βλέπεις αναβοσμίνη. Εντάξει. Από εφέ σκίζει ρε. Ρε πράγμα, όχι και από θέμα κατασκευής και ποιότητας γενικότερα. Τι να πούμε για, πλέον για τη Moto Speed. 45 ευρώ μόνο, εντάξει πλάκα κάνω. Ποιότητα, εφέ, αξιοπιστία. Δεν υπάρχει ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει ρε. Για την τιμή τους έτσι, για την τιμή τους. Ναι, μιλάμε και 50 ευρώ τώρα. Λοιπόν, παιδιά, είναι must buy. Για όσους τους αρέσει αυτό το άσπρο και το εφέ. Φοβερό, μου αρέσει πολύ. Από τα τρία μότος που έχουν παρουσιάσει νομίζω αυτό ήταν το πιο ωραίο. Προσωπικά πιο όμορφο. Το πιο όμορφο και το πιο εφετζίδικο. Εγώ επειδή μου αρέσει περισσότερο στη ματίλα. Στο μαύρο θα μου άρεσε να είχα. Αν είχε το 108 τα features αυτού, θα ήταν το τέλειο. Βλέπεις πόσο τι φως βγάζει ρε. Βλέπω. Τι είναι, να το βάλω λίχτα τελώς. Όχι, Αλέξη. Θα τα κλείσω όλα. Δημήτρη, κοίτα. Ο σατανάς. Ρε. Ρε. Υπάρχει link στην περιγραφή και για το keyboard με τα blue switches και για το keyboard με τα red switches. Όποιος θέλει μπορεί να το αγοράσει από το GearBest, τσεκάρει το link και το κοιτάει. Εγώ έτσι θα το είχα, γιατί μου αρέσει πολύ το move. Έτσι θα το είχα συνέχεια. Ό,τι κάνεις εδώ πάνω μπορείς να το κάνεις και στο άλλο από κάτω. Και όλα είναι με το FN, ούτε να έχεις πρόγραμμα ούτε τίποτα, όλα εδώ πάνω. Και αυτό πιστεύω είναι και το μεγαλύτερο συν. Αυτό ήταν το K87S της Moto Speed. Ευχαριστούμε που μείνετε μέχρι το τέλος και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Κάτι, βλέπεις τώρα που τι έκανα. Τι έκανες. Τώρα έχω βάλει ένα μόνο τέτοιο. Φεύγω, κλείνω.
Είναι το καλύτερο, ρε! Κλείνω, γεια! Ναι! Μπορώ να παίζω όλη μέρα εγώ, ας πούμε, τώρα.